Όπως άλλη μια σημαντική σελίδα στον τομέα της υγείας του τόπου μας, χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα ο Υπουργός Υγείας. Αποφασίσαμε ότι θα δημιουργηθεί, θα χτιστεί νέα μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών. Είναι ένα έργο που το έχει ανάγκη ο κόσμος, χρειάζεται να επεκταθεί και θα επεκταθεί στη βάση των διεθνών προτύπων. Σήμερα πραγματικά είναι μια ιστορική στιγμή για το σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, για όλους τους γονείς και όλα αυτά τα νεογνά που δίνουν μάχη στη μονάδα. Σύμφωνα με τον κύριο Χατσουπαντέλα, τα σχέδια της νέας μονάδας θα είναι έτοιμα μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Υπολογίζουμε ότι ο διαγωνισμός θα εκδοθεί με τις αρχές του νέου χρόνου και η νέα μονάδα θα είναι έτοιμη σε περίπου 16 μήνες από σήμερα. Όπως ανέφερε ο ίδιος, η υφιστάμενη μονάδα θεωρείται ως μία από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Είναι η τέταρτη ανάμεσα σε όλες την Ευρώπη, άρα στόχος μας δεν είναι να παραμείνουμε τέταρτη, αλλά να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο και γιατί όχι να μην είναι η καλύτερη στην Ευρώπη. Παράταση μέχρι τις 3 Νοεμβρίου δίνεται τελικά, όπως όλα δείχνουν, στους γιατρούς εκτός ΓΕΣΥ για ενδονοσοκομιακές πράξεις εντός των νοσηλευτηρίων που είναι στο σύστημα. Πρόθεσή μας είναι να σταλεί σήμερα επιστολή που θα δοθεί μερικές μέρες παράταση μέχρι να έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Ενώ κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο το δικαστήριο την ερχόμενη Πέμπτη να αποφασίσει την παραμονή των γιατρών, απάντησε πως στην περίπτωση αυτή θα σεβαστούν την απόφαση του δικαστηρίου.